παράταση της διαβούλευσης του νέου νόμου πλαισίου με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, ζητούν οι Πριτάνης, που αύριο θα έχουν συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Μας δόθηκε ένας ελάχιστος χρόνος, 12 ημέρες, για διαβούλευση ενός νομοσχεδίου το οποίο αποτελείται από 345 άρθρα και 408 σελίδες. Μάλιστα, το κομμάτι του νομοσχεδίου που αναφέρεται στα νέα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα. Δεν είχε υπάρξει καμία πρωτύτερη συζήτηση για το θέμα των συλλογικών οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων. Στην έκτακτη σύνοδο που πραγματοποίησαν, εξέφρασαν την ανησυχία του μικρού χρονικού πλαισίου της διαβούλευσης σε συνάρτηση με την ανάγκη συζήτησης μιας πληθώρας θεμάτων που απαιτούν ενδελεχή εξέταση, περιγράφοντας ότι είναι απολύτως απαραίτητη και θα τεθεί επιτακτικά στην προγραμματισμένη συνάντηση με την Υπουργό η εύλογη παράταση του χρόνου διαβούλευσης με τις διοικήσεις των πανεπιστημίων. Η Σύνοδος εκφράζει την ανησυχία της πως κάθε ακαμψία και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου θα προκαλέσει μεγάλη ζημία στην πρόοδο των πανεπιστημίων. Αυτό λοιπόν στο οποίο κατέληξε η έκτακτη Σύνοδος Πριτάνεων είναι να ζητήσει μεγάλη παράταση όσον αφορά τη διαβούλευση, έτσι ώστε η διαβούλευση να είναι ουσιαστική και όχι προσχηματική. Το θέμα που θέτουν επιτακτικά οι Πριτάνοι σχετίζεται με τις αλλαγές στο μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων, καθώς όπως συντριπτικά αναφέρουν, υπάρχει προβληματισμός σχετικά με τα προτινόμενα συμβούλια διοίκησης, στα οποία θα συμμετέχουν και εξωτερικά μέλη που απειλούν ή και καταργούν το αυτοδιοίκητο. Θεωρούμε ότι είναι σε αντιδημοκρατική κατεύθυνση, καταστρατηγεί το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων και δεν συνάδει με τη δομή των ελληνικών πανεπιστημίων. Σε ανακοίνωσή της, η σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης αναφέρει ότι το χρονικό διάστημα των 2 εβδομάδων για ένα νομοσχέδιο 400 σελίδων και 345 άρθρων είναι ασφικτικό. Ενώ παράλληλα περιγράφει μια σειρά από αλλαγές που προωθούνται στο νόμο πλαίσιο ως βασική συνισταμένη για την κατάργηση μια σειράς δημοκρατικών αρχών που διαπνέουν τα ελληνικά πανεπιστήμια από τη μεταπολίτευση κυρίως και μετέπειτα.